είμαστε μεγάλη ομάδα και αυτόν τον χαρακτήρα επιβάλλεται να το βγάζουμε σε κάθε παιχνίδι. Ο τρόπος με τον οποίο ήρθε η νίκη, ακόμα πιο σημαντικός, καταφέραμε ενώ βρεθήκαμε στην δύσκολη φάση να ισοφαριστούμε σε μια στιγμή του αγώνα που δεν ήταν και ό,τι καλύτερο. Καταφέραμε να δείξουμε χαρακτήρα και να βγάλουμε εκείνο που προσπαθούμε όλες αυτές τις εβδομάδες να πετύχουμε, να βγάλουμε πάθος, θέληση. Σίγουρα μια νίκη δεν μπορεί να είναι και η επίλυση όλων των προβλημάτων. Είναι βάλσαμο, όπως έχω πει και προηγουμένως. Ανεβάζει ψυχολογία, ανεβάζει την αυτοπεποίθηση των ποδοσφαιριστών μας κατά κύριο λόγο. Αποδεικνύει ότι γίνεται καλή δουλειά στο προπονητικό κέντρο και συνεχίζουμε από εκεί που μείναμε. Σίγουρα δεν είναι το ξεκίνημα το αναμενόμενο. Σίγουρα οι δύο ισοπαλίες που έχουμε φέρει, καθώς και κάποιες από τις εμφανίσεις μας, δεν ήταν εκείνες που προσδοκούσαμε ούτε κι εμείς ούτε και ο φίλαθλος κόσμος μας. Όμως, να που ήρθε το και χθεσινό παιχνίδι, να που παρουσιαστήκαμε περίπου όπως εμείς θέλουμε και αν να ξερέσουμε κάποιες προσωπικές αδυναμίες, κάποια προσωπικά λάθη, πιστεύω, όπως έχουμε πει, ότι η ομάδα έβγαλε χαρακτήρα και έβγαλε την εικόνα μιας ομάδας που μπορεί να προσδοκά για καλύτερες μέρες. Γίνεται λόγος ότι δεν αγαπάμε τα παιδιά μας και δεν φροντίζουμε να μένουν Κύπροι ποδοσφαιριστές στην ομάδα μας. Άρα καλή πρώτη επισήμανση από εσάς σαν τρίτος. Ναι, είναι φιλοσοφία του συλλόγου και έχουμε στις αρχικές συζητήσεις που είχαμε κάνει με την τεχνικό διευθυντή για την πρόσληψή του, είχαμε θέσει αυτό τον στόχο ότι θέλουμε στην ομάδα μας να διατηρούμε και να φέρνουμε, αν θέλετε, και άλλα παιδιά και από τις ακαδημίες μας αλλά και από τον ευρύτερο κυπριακό χώρο. Θέλουμε να δώσουμε ρόλο στους Κύπριους ποδοσφαιριστές, πιστεύουμε σε αυτούς και με ένα πλάνο και ένα πρόγραμμα πολύ σύντομα ο σύλλογος μας θα έχει στις τάξεις του μεγαλύτερο αριθμό Κύπριων ποδοσφαιριστών. Είναι ναι φιλοσοφία του συλλόγου. Να πω ότι είναι επιβεβλημένη, να πω ότι είναι αναγκαία, ναι, στροφή στον Κύπριο ποδοσφαιριστή, χωρίς να παραγνωρίζεται φυσικά και οι βοήθειες που προσφέρουν καλοί, ποιοτικοί, ξένοι ποδοσφαιριστές που έρχονται στο πρωτάθλημα μας. Δυστυχώς, εξακολουθούμε να βρισκόμαστε στην περίοδο της τριετούς προσπάθειας οικονομικής εξυγίανσης. Έχουν περάσει από τότε που ανάλαβε η προηγούμενη διοίκηση 2 χρόνια, διανύουμε τον τρίτο. Βασικά είναι η χρονιά που θα ξοφληθούν κατά πάσαν πιθανότητα όλες οι παλιές υποχρεώσεις που αφαιρούσαν παλιούς διακανονισμούς ποδοσφαιριστών, προπονητών και άλλων συνεργατών που υπήρξαν στα παλιότερα χρόνια στην Ομόνοια. Και αν τα καταφέρουμε να διεξέλθουμε και από αυτή τη χρονιά όπως υπολογίζουμε και όπως προγραμματίζουμε, τότε από εκεί και πέρα, απαλλαγμένοι από πολλά βαρύδια του παρελθόντος, οικονομικά βαρύδια, πιστεύω θα μπορούμε να προσδοκούμε σε καλύτερες μέρες και θα έχουμε ουσιαστικά βγει από την δύσκολη οικονομική θέση για να μπορούμε να κάνουμε και καλύτερους προϋπολογισμούς για το ποδοσφαιρικό τμήμα και να ανεβάσουμε και επίπεδο και ποιότητα. Εμείς αποδείξαμε έμπρακτα από τον πρώτο καιρό της εκλογής μας την διάθεσή μας και την πρόθεσή μας να συνεργαστούμε με όλα τα ομονιάτικα σύνολα, συμπεριλαμβανομένης και της Θύρας 9, την οποία θεωρούμε ένα κομμάτι από μας. Καμιά φορά λίγο παραβατικό, αλλά είναι ένα κομμάτι μας και θεωρούμε ότι θα πρέπει να συνεργαστούμε με όλους τους ομονιάτες. Έχουμε δημιουργήσει διάβλους επικοινωνίας, βρισκόμαστε σε επαφή. Ναι, τα γεγονότα της περασμένης εβδομάδας με τον τρόπο που έγιναν μας στεναχώρησαν. Έχουμε μιλήσει και έχουμε εκφράσει την αντίθεσή μας και ευκαιρία δοθήσεις να εκφράσω τη συμπαράστασή μου στον συνάδελφο αρχηγό του ποδοσφαιρικού τμήματος, ο οποίος έτυχε του μεγαλύτερου μέρους αυτής της παραβατικής συμπεριφοράς. Όμως επαναλαμβάνω ότι παρόλο που μας στενοχώρησε και παρόλο που θεωρώ ότι αυτές οι ενέργειες δεν έχουν θέση ούτε στην Ομόνοια αλλά θεωρώ ούτε και σε καμιά άλλη αθλητική δραστηριότητα, εντούτοις θα κουβεντιάσουμε, θα διατηρήσουμε τις επαφές μας και τα όποια προβλήματα παρουσιάζονται θα πρέπει μέσα από μια αμοιβαία
εκτίμηση και σεβασμό, να τα επιλύουμε καθημερινά για να μην τα αφήνουμε να μεγαλώνουν και να δυσχεραίνουν τις σχέσεις μας, άρα και την προσπάθειά μας. Όλοι οι ομονιάτες και όλες οι ομονιάτισες χωράνε σε αυτή την προσπάθεια. Είναι ευπρόσδεκτοι να συμμετέχουν στην προσπάθεια που γίνεται για να ανεβάσουμε την ομάδα μας εκεί που της αξίζει. Κανένας δεν περισσεύει και έχω πει πάρα πολλές φορές ότι όποιο τα κίνητρα του είναι η πραγματική και ανιδιοτελής αγάπη προς την Ομόνοια, είναι καλοδεχούμενος να συμπαρασταθεί στην προσπάθεια που κάνουμε. Ήταν με ενδιαστική η κριτική, το δείγμα είναι πάρα πολύ μικρό για τους λόγους που έχω αναφέρει προηγουμένως, όμως δεν πάβει από το να είναι δικαιολογημένος ο περήφανος ομονιάτης να νιώθει πικραμένος από αυτά τις εμφανίσεις και από τα αποτελέσματα που ήταν επακόλουθο των κακών εμφανίσεων. Η κριτική είναι πάντοτε καλοδεχούμενη και θεωρώ ότι επενεργεί θετικά σε όποιον έχει πραγματικά την πρόθεση και τη διάθεση να δουλέψει για να πάρει αυτό το σύλλογο μπροστά. Όταν αυτή γίνεται και καλόπιστη και παραμένει σε κάποια πλαίσια σωστά, επαναλαμβάνω, είναι δύο φορές καλοδεχούμενη και δύο φορές απαραίτητη. Εμάθαμε να ζούμε μέσα από την κριτική και πιστεύω ότι και αυτή λειτουργεί σαν παράγοντας να βελτιώνουμε όλη καθημερινά τη δουλειά μας. Η Ομόνοια είναι μια μεγάλη ομάδα, η πίεση είναι συνεχής και διαρκής. Δεν θα σταματήσει ποτέ, πιστεύω, έστω και αν τα αποτελέσματα μας θα γίνουν καλύτερα, που πιστεύω ότι θα γίνουν. Και ναι, σε ό,τι αφορά το θέμα της στήριξης του προπονητή, είναι κάτι που αποδεικνύεται και από τα στατιστικά των περασμένων χρόνων. Η Ομόνοια τα τελευταία 20 χρόνια έχει αλλάξει 30 προπονητές και έχει χρησιμοποιήσει και ένα πολύ μεγάλο αριθμό ποδοσφαιριστών. Σε αυτά τα χρόνια δυστυχώς δεν έχει να επιδείξει μεγάλες επιτυχίες. Κάτι που εύκολα μπορεί κάποιος να συμπεραίνει ότι η τακτική αλλαγή των προπονητών δεν οδηγεί σε επιτυχίες, ένα το δεδομένο. Εμείς πιστεύουμε στο τι γίνεται στο Ηλίας Πούλος, πιστεύουμε στις δυνατότητες, τις ικανότητες και στην εργατικότητα του προπονητή μας και του υπόλοιπου τεχνικού επιτελείου. Θα το στηρίξουμε γιατί πιστεύουμε ότι μπορούμε και είμαι σίγουρος ότι κάποια στιγμή θα το αποδείξουμε και στο γήπεδο ότι μπορούμε να παίξουμε πολύ καλύτερα. Είναι το ζητούμενο η σταθερότητα σε όλα τα επίπεδα. Σταθερότητα διοικητική οδηγά σίγουρα και σε σταθερότητα αγωνιστική και η σταθερότητα και η παραμονή ενός προπονητή για ένα μεγαλύτερο χρονικό διάστημα είμαι σίγουρος ότι μόνο καλά αποτελέσματα θα έχει και αυτό αποδεικνύεται και από το παγκόσμιο και το ευρωπαϊκό το ποδόσφαιρο. Εκεί που υπάρχει διοικητική προπονητική σταθερότητα, τα αποτελέσματα είναι καλύτερα και έρχονται και πολύ πιο σύντομα από ό,τι αναμένεται. Ήμουν σίγουρος ότι το καινούργιο αυτό που χτίζουμε χρειάζεται το χρόνο του. Κάποιες πραγματικότητες είναι εκεί και θα πρέπει να τις λαμβάνει ο καθένας υπόψη του. Είναι μια καινούργια ομάδα, χτίζεται στη βάση ενός καινούργιου μοντέλου. Έχουμε φέρει 14 καινούργιους ποδοσφαιριστές. Έχουμε ποδοσφαιριστές που ήρθαν στα τέλη της μεταγραφικής περίοδου. Όλα αυτά χρειάζονται χρόνο. Στην Γενική Συνέλευση του 2013 παρουσιάστηκε ένα χρέος της τάξης των 16 και 17 εκατομμυρίων. Σίγουρα όταν αναλάμβανε την Προεδρία της Ομόνοιας ο κύριος Μυρτιάδης Νεοφύτου, υπήρχε ένα χρέος, αν θυμάμαι καλά, κοντά στα 4 εκατομμύρια. Το χρέος αυτό ανέβηκε εκεί που ανάφερα προηγουμένως και από εκεί και πέρα αρχίζει ένας γολγοθάς από το 2013 και μετά που την Προεδρία ανάλαβε ο Δώρος ο Σεραφή μαζί με το προηγούμενο Διοικητικό Συμβούλιο, αρχίζει ένας γολγοθάς και μια τεράστια προσπάθεια να συνυπάρξουν η καλή αγωνιστική κατάσταση της ομάδας και ταυτόχρονα η δραστική μείωση των χρεών. Και μάλιστα γολγοθάς λέω γιατί υπήρξαν υποχρεώσεις οι οποίες ήταν βραχυπρόθεσμες και έπρεπε να εξοφληθούν σύντομα για να μπορούμε να περνούμε τα κριτήρια και να μπορούμε να μπορέσουμε να κρατήσουμε την Ομόνοια ζωντανή. Άρα αυτό μένει σε μένα από αυτή την περίοδο και εξακολουθεί να μένει αυτός ο εφιάλτης αυτών των χρεών. Το μόνο παρήγορο είναι ότι η σωστή οικονομική διαχείριση που έχει γίνει τα τελευταία 3 χρόνια μας δίνει το δικαίωμα να ελπίζουμε ότι αν συνεχίσουμε
να διαχειριζόμαστε τα πράγματα με τον ίδιο νοικοκυρεμένο τρόπο, ναι, υπάρχει διέξοδος και αυτή η διέξοδος δεν θα αργήσει να έρθει. Με το χέρι στην καρδιά, εκείνη η περίοδος ήταν η χειρότερη της Ομόνοιας στο οικονομικό κομμάτι, πάντα ομιλούντας. Ποτέ δεν είχε συστορευτεί τόσο μεγάλο χρέος στο σωματείο, άρα από αυτή την έννοια στο οικονομικό κομμάτι δεν υπάρχει καμιά αμφιβολία ότι ήταν κατά πολύ μακράν η χειρότερη. Στηρίξει την προσπάθεια που γίνεται, αγοράζοντας το εισιτήριο διαρκείας του, να στηρίξει την προσπάθεια που γίνεται αγοράζοντας το εισιτήριο του αγώνα στα εντός έδρας παιχνίδια και όχι μόνο, να στηρίξει την προσπάθεια αγοράζοντας τα προϊόντα μας και να κάνει υπομονή για να λειτουργήσει στον καλύτερο δυνατό βαθμό αυτό το καινούργιο που χτίζουμε αυτή την περίοδο που ανασκοπούμε. Φέτος γίνεται μια προσπάθεια για να τεθούν οι βάσεις και για τα επόμενα χρόνια. Κάτι που πρέπει να επισημάνω είναι ότι πολύ λίγοι ποδοσφαιριστές από το περσινό ρόστερ συνεχίζουν, κάτι που δεν θέλουμε να γίνεται στα επόμενα χρόνια. Άρα αυτό είναι το κάτι καινούργιο που χτίζουμε. Θέλουμε τον κόσμο μας να το στηρίξει, να το υποστηρίξει, να δώσει την αναμενόμενη υπομονή που χρειάζεται. Εμείς υποσχόμαστε να συνεχίσουμε να δουλεύουμε πάρα πολύ σκληρά. Δεν μας ενοχλεί η καλόπιστη κριτική, όσο έντονη και να είναι. Επιθυμούμε και επιδιώκουμε το διάλογο και είμαι σίγουρος ότι μέσα στο γενικότερο πολύ καλό κλίμα που επικρατεί και στο προπονητικό κέντρο και στο διοικητικό συμβούλιο, αλλά και σε όλο το οικογενειακό, σε όλη την οικογένεια της Ομόνοιας, αυτές όλες οι συνθήκες είναι τέτοιες που μας επιτρέπουν να είμαστε πάρα πολύ αισιόδοξοι ότι πολύ σύντομα θα είμαστε πολύ καλύτεροι και στο αγωνιστικό, που είναι βασικά, εκεί είναι η ουσία, εκεί είναι που θέλει ο κόσμος να βλέπει την ομάδα του να ανταγωνίζεται σε ψηλό επίπεδο, εκεί είναι που περιμένει ο κόσμος επιτυχίες, νίκες, και είμαι σίγουρος ότι πολύ σύντομα θα του τις δώσουμε. Θα του δώσουμε τη χαρά που του αξίζει. We'll be right back.